Καλησπέρα σήμερα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση. Είμαι η Έλενα και μαζί με την Νικόλ. Θα είμαστε μαζί εδώ τις δύο πρώτες ώρες της ημέρας, οι δύο πρώτες ώρες του ζωντανού προγράμματος της διαδικτυακής τηλεόρασης της Ζούγκλας. Είναι αρκετά για να συζητήσουμε να πάρουμε μια γεύση από να πάρουμε μια γεύση για όλα αυτά που θέλετε να γνωρίζετε. Εξάλλου και μετά από εμάς ακολουθεί ένα πλήθος ενημερωτικών εκπομπών και ψυχαγωγικών για να μπορείτε να είστε συντονισμένοι και να μας παρακολουθείτε από τώρα, από τις 9 έως και τις 12 περίπου το βράδυ. Όπως είπαμε, είμαι η Έλενα, είναι η Νικόλ εδώ μαζί μου. Θα ξεκινήσουμε να ρίξουμε μια ματιά στα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Να πούμε πως σήμερα γιορτάζει ο Στέργιος, ο Στέλιος, ο Στυλιανός, η Στυλιανή, η Στέλλα. Χρόνια σας πολλά σε όλους, λοιπόν. Χρόνια πολλά σε όλους. Να πούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. Βεβαίως, μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε καθημερινά στο 211 55 50 500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε μηνύματα και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση και φυσικά να μας βρίσκετε στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Να πούμε πως αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Με συγχωρείτε λοιπόν και να περάσουμε στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα, την 26η ημέρα του Νοεμβρίου. Λοιπόν, το 43 π.Χ. σχηματίζεται η δεύτερη Τριανδρία στη Ρώμη μεταξύ του Οκταβιανού, του Λέπιδου και του Μάρκου Αντώνιου. Σαν σήμερα το 1812 αρχίζει στη Ρωσία η μάχη της Μπερεζίνα που διήρκεσε έως και τις 29 Νοεμβρίου και κατέληξε σε πανολεθρία των Γάλλων εισβολέων του Ναπολέοντα. Το 1865 εκδίδεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το μυθιστόρημα του Λουίς Κάρολ «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων», ένα από τα αριστουργήματα της παιδικής λογοτεχνίας. Το 1942 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία θρύλος του Μάικλ Κέρτις «Η Καζαμπλάνκα» με πρωταγωνιστές τους Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και την Ίνγκριντ Μπέργκμαν. Το 1956 ο πικοντιστής Γιώργος Ρουμπάνης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μελβούρνης με επίδοση 4,50 μέτρα. Και τέλος, το 1983 έγινε η μεγαλύτερη κλοπή του κόσμου. Ράβδι χρυσού αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων κάνουν φτερά από το αεροδρόμιο του Χίθροου στο Λονδίνο. Και να περάσουμε να δούμε ποιες είναι οι σημαντικές προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Το 1607 γεννήθηκε ο Τζον Χάρβαρντ, ο ιερωμένος ιδρυτής του ομώνυμου όνομας του Αμερικανικού Πανεπιστημίου. Το 1876 γεννήθηκε ο Γουίλιας Χάβιλαντ Κάριερ, ο Αμερικανός μηχανικός εφευρέτης του κλιματισμού, όπως αλλιώς είναι ο γνωστός air condition. Ενώ το 1922 γεννήθηκε ο Τσάρλς Σούλτς, ο Αμερικανός καρτουνίστας, δημιουργός του Τσάρλι Μπράουν και του Σνούπι, καθώς και της σειράς κόμικ τα Peanuts. Λοιπόν, να δούμε και ποιες είναι οι προσωπικότητες οι οποίες έχουν πεθάνει σαν σήμερα. Το 1504 πέθανε η Ισαβέλα, η βασίλισσα της Ισπανίας. Το 1956 πέθανε ο Τόμι Ντόρσεϊ, ο Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας, τρομπονίστας και συνθέτης της χρυσής εποχής της τζαζ. Και το 1957 πέθανε ο Πέτρος Βούλγαρης, ο ανώτατος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού και πολιτικός, που διετέλεσε και πρωθυπουργός. Να πούμε πως γεννήθηκε στις 13 Εβδόμου του 1883. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα, την 26η ημέρα του Νοεμβρίου. Πόσες μέρες για τα Χριστούγεννα? 29. 29. 29 μέρες για την ημέρα των Χριστουγέννων. Να πάμε δηλαδή, τιμιάκια να έχουμε για τα στυλό. Ξέρεις τι λέω, να κάνουμε εδώ πίσω στο λάπτοπ μου, βάζουμε ένα χαρτάκι με τις ημερομηνίες, με τις ημέρες και να αρχίσουμε να σβήνουμε όπως κάναμε, ας πούμε, όταν ήμασταν πιο μικρά. Αν και η αλήθεια είναι ότι εγώ ακόμα και τώρα το κάνω καμιά φορά. Ναι. Σβήνω ημέρες, ναι. Όταν υπομονώ να κάνω κάτι, σβήνω ημέρες. Εντάξει, γιατί είναι ωραίο πράγμα να σβήνουμε ημέρες. Όπως άκουγα πριν σε ραδιόφωνο, το Χριστούγεννα είναι όντως πολύ ωραίο πράγμα. Το Χριστούγεννα. Το Χριστούγεννα. Λοιπόν, μένετε μαζί μας, μένετε στην παρέα μας. Θα περάσουμε να διαβάσουμε λίγο τους τίτλους των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και θα περάσουμε και στα πρωτοσέλιδα. Έχουμε πλούσια θεματολογία και σήμερα. Εχθές το βράδυ είχαμε και ένα τροχαίο, θέλω να θανατηφόρο τροχαίο στα Τέμπη. Έτσι ακριβώς είναι. Τα Τέμπη είναι σαν παγίδα. Σαν, να μου επιτραπεί η έκφραση, σαν γρουσούζικο μέρος, ας πούμε. Ναι.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να ξεκινήσουμε, Έλληνα, με τους τίτλους των κυριότερων πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων της ημέρας και θα συνεχίσουμε την επικαιρότητα λίγο πιο μετά. Και να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ημερησία. Εφορία στο χρηματιστήριο Αθηνών. Πρεμιέρα αύριο για τον δείκτη MSCI. Τις 1.200 μονάδες αγγίζει πάλι ο Γενικός Δείκτης. Ποιες συμμετοχές ευνοούνται από την ένταξη του χρηματιστηρίου στις αναδυόμενες αγορές. Αναμένονται σημαντικές εισρωές κεφαλαίων. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Η Δημοκρατία. Αναπόλη και χωριό το πλαφόν σωτηρίας. Το νέο σχέδιο που εκπονείται θα περιλαμβάνει αναλυτικά τις περιοχές και θα υπολογίζει τα εισοδηματικά κριτήρια. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Στο κόκκινο υπόλωση, σύγκρουση κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ για τα φάρμακα και τα υποβρύχια. Βενιζέλος, Βατερλό για Τσίπρα που με φάπτεται με συμφέροντα. Τσίπρας, εξεταστική για Βενιζέλο, ντίλερ πολυεθνικών ο Γεωργιάδης. Ενώ ο Γεωργιάδης, ο ΣΥΡΙΖΑ με τα φάρμακα είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Η Ελλάδα σαλπάρει για την Προεδρία, ενώ δύσκολο στο κετός για τον μεγάλο συνασπισμό στην Γερμανία. Στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, ΑΕΗ, χαραμάδα για μαθήματα. Η σύγκλητος του Πανεπιστημίου δέχεται το διάλογο με Αρβανιτόπουλο. Διμέτωπο ΣΥΡΙΖΑ με Βενιζέλο και Άδωνη. Κατέθεσε εξεταστική για τα υποβρύχια. Σφοδρή σύγκρουση για τα φάρμακα. Και να περάσουμε στην εφημερίδα Η Αυγή. Τα 8 ψέματα του Γεωργιάδη. Ένα χωρίς φάρμακα το 28% των πολιτών, ενώ ο Γεωργιάδης λέει ότι τους καλύπτει όλους. Δύο, λέει ότι μειώνει την τιμή 6.000 φαρμάκων, ενώ μειώνει τις τιμές 17 δραστικών ουσιών. Τρία, μειώνει τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη κατά 500 εκατομμύρια, μετακυλίοντας το κόστος στην τσέπη των ασφαλισμένων. Τέσσερα, λέει ότι θα μειώσει τις τιμές 265 φαρμάκων που έχει αυξήσει μόλις τον Αύγουστο. 5. Καταγγέλει τη διαπλοκή ενώ εξουσιοδοτεί τον εαυτό του να κάνει μυστική διαπραγμάτευση. 6. Παραδίδει την αγορά φαρμάκου στην πολυεθνική Τέβα ενώ καταγγέλει το ΣΥΡΙΖΑ ότι εξυπηρετεί την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία. 7. Λασπώνει το ραδιόφωνο στο κόκκινο 105,5 για συναλλαγές με τις φαρμακοβιομηχανίες επειδή πήρε διαφήμιση 3.600 ευρώ μήνυση και αγωγή από τον ραδιοσταθμό. 8. Με την επίμαχη τροπολογία προβλέπει αυξήσεις στις τιμές αν τις ονομάσει διορθώσεις. Και στην εφημερίδα Ο Ριζοσπάστης, αρκετά φαίνεται, Έλενα, πως είχε η εφημερίδα Η Αυγή με τα 8 ψέματα του Γεωργιάδη. Και να περάσουμε στην εφημερίδα Ο Ριζοσπάστης. Ο λαός έχει ανάγκη δυνατή, αποφασισμένη, εργατική, λαϊκή αντιπολίτευση παντού. Στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, τέλος των καθυστερήσεων, κλείνουν οι εκκρεμότητες. Σε συμφωνία με την Τρόικα, πριν από το Eurogroup, ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Έσοδα δεκαμήνου πάνω από τους στόχους. Η συγκράτηση επενδυτικών δαπανών, επιστροφών φόρου, διατηρεί το πλεόνασμα. Προσδοκίες βελτιώσεων στα στοιχεία των τραπεζών, ενώ άλμα στο λαθρεμπόριο. Και τέλος στην εφημερίδα Η Καθημερινή, οι καθυστερήσεις παίζουν οι υπουργοί, δεν προωθούν την αξιολόγηση για να επιτευχθεί ο στόχος 4.000 απολύσεων στο δημόσιο. Ο Θαπατέρο αποκαλύπτει τις πιέσεις από Μέρκελ στις Κάνες. Χωρίς γιατρού λόγω απεργίας ο ΕΟΠΗ, βίαιες ταραχές στην Ταϊλάνδη. Οι εξαγωγές ξεπέρασαν τα 20 δις ευρώ κατά το 9μηνο, όμως επιβαρύνθηκαν. Και να κλείσουμε τις αθηναϊκές εφημερίδες με την εφημερίδα Η Εσπρέσο, το οποίο έχει για τίτλο «Γι' αυτό δάκρυζε η εικόνα, εισαγγελική παρέμβαση για τα αίτια της μεγάλης καταστροφής και του θανάτου στη μοιραία γέφυρα». Αυτή λοιπόν ήταν η τίτλη των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και να περάσουμε να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθλητικών. Και ξεκινάμε με την εφημερίδα «Η Πράσινη». Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα. Με την εφημερίδα «Το Φως». Λοιπόν, με Σιώβα στο Παρίσι, ασταμάτως 93-71, ο θρύλος. Το παρασκήνιο με τον ύψους 1,91 στόπερ Αυλονίτη. Όσα γράφονται για 120 εκατομμύρια ευρώ δεν ισχύουν, με δήλωσή του εχθές το βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ετοιμάζει εκπλήξεις ο Μίτσελ στην Παρή, ενώ εκδήλωση τιμής για τον ελασίτη κομμουνιστή ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Νίκου Γόνα. Στην εφημερίδα Goal News. Ενιαίος στα χέρια του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χαμηλώνει τους τόνους των δισεκατομμυρίων ευρώ και έχει έτοιμο το κοινό του πλάνο για την ΠΑΕ, την ΚΑΕ και τον ερασιτέχνη ΠΑΟ. Ενώ φτιάχνει θρύλο μαχητή, ο Μίτσελ έχει ήδη αποφασίσει για την ενδεκάδα και πάει για να διεκδικήσει τη νίκη στο πάρκο των πριγκιπών. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Η Πράσινη. Γουστάρεις να βλέπεις αυτή την ομάδα που παίζει πια μπαλάρα. Τελεία και παύλα. Πανά θα είσαι.
Τα πιτσιρίκια του Αναστασίου δίνουν το 200%, οι μεγάλοι δείχνουν το δρόμο και το τριφύλι αρχίζει να πετάει. Απόβαση στη Ριζούπολη, πάνω από 2.000 πιστοί δίπλα στην ομάδα το Σάββατο κόντρα στον Απόλλωνα. Και στην εφημερίδα Live Sport προχωράει ξεκαθάρισμα Δημήτρη, όσα γράφονται για 120 εκατομμύρια ευρώ και για άλλα τέτοια ποσά δεν αποτριπτίζουν την πραγματικότητα. Στην εφημερίδα πρωταθλητής σε όλα, Παρίσι, Μεσό Πειραιός, αποθέωση στο site των Γάλλων για Θρύλο και Μίτρογλου. Μια άλλη κόντρα στη σκιά του πύργου του Άιφελ. Ζλάταν εσείς, Κώστα εμείς. Χολέμπας μπροστά από τον Μπόγκ, ο Μίτσελ σκέφτεται το κόλπο με τον Μαρκάνο το 2011, τι σκέφτεται ο Ισπανός, ενώ έτοιμος ο Σιώβας, μπράβο παλικάρι, σφυρίζει ο Σκοτσέζος, Τόμσον. Στην εφημερίδα η ώρα των σπορ. Θέλουμε την ΑΕΚ εδώ. Ξεκάθαρο μήνυμα των ανθρώπων που θέλουν να δουν τη Φιλαδέλφια να ζωντανεύει και πάλι. Σκληρή απάντηση στην ακατάσχετη μπουρδολογία αυτών που βγάζουν λόγους εκ του ασφαλούς. Έδωσαν χθες με ανακοίνωσή τους οι καταστηματάρχες της Φιλαδέλφιας. Ακλώνται τα επιχειρήματά τους. Άλλο εντελώς επίπεδο. Και στην εφημερίδα Γαύρος η προκήρυξη το έχει ξανακάνει στο Παρίσι. Ο Ρομπέρτο είχε σώσει την Μπενφίκα στην πρόκρισή της επί της Παρί 1-1. Πίστη ότι ο Ισπανός θα δείξει και πάλι την κλάση του. Ο Γαύρος στην πόλη του Φωτός με οδηγό τον θρύλο της Ευρώπης. Ο φτιαγμένος Ιμπραήμοβιτς και ο Κριστιαν Ρομπέρτο. Ρεκόρ με Γαλατά, γιατί όχι την νίκη, τον προβληματικό Τόμσον, όρισε η UEFA που έχει τιμωρηθεί 2 φορές. Και να τελειώσουμε με την εφημερίδα «Η Γάτα πληρώνει το σεντόνι τώρα που τεντώνει». Ωραίος τίτλος, Έλενα. Τεντώνει λοιπόν, μεγάλες λοιπόν αποδόσεις για τις φιλοξενούμενες ομάδες την πέμπτη αγωνιστική των ομίλων. 3 διπλά στο σύστημα και μια βασική πρόταση μαζί με ένα δυνατό άσο. Αυτή λοιπόν, θα μάλλον λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθλητικών αθηναϊκών εφημερίδων. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε να ρίξουμε και μία ματιά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η ηλεκτρονική εφημερίδα ζούγκλα.gr. Το πρώτο πρωτοσέλιδο, όταν κλείνουν οι πόρτες, έρευνα του ζούγκλα.gr στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, θανατηφόρο τροχαίο στα Τέμπη, σύγκρουση Νταλίκας με λεωφορείο και γιο ταχύ. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού επιβατών. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο, εξετάσεις με φακελάκι. Καθηγητής Πανεπιστημίου ζητούσε χρήματα από φοιτητές για να τους περάσει στο μάθημα. Και να ρίξουμε μια ματιά και στο τέταρτο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας. Ναυμαχία στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση εξεταστικής για τα υποβρύχια. Διαβάσαμε λοιπόν και τα πρωτοσέλιδα της νούμερο 1 ηλεκτρονικής εφημερίδας ζούγκλα.gr. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι.
με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας find4me.gr. Find4me.gr, η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Καλησπέρα σήμερα και πάλι. Επιστρέψαμε από το πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας. Υπενθύμησε μας άλλη μια φορά. Βεβαίως. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε με τον παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας, καλώντας μας στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρωτοενάρτηση@zoomla.gr. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε, που είναι πιο εύκολο για εσάς, για τους περισσότερους μάλλον, μηνύματα στο Facebook, στο www.facebook.com/πρωτοενάρτηση και φυσικά στο Twitter, να μας βρίσκετε με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε λίγο τα θέματα της επικαιρότητάς μας, Νικολέτα. Θα ξεκινήσουμε με ένα πραγματικά πολύ δυσάρεστο θέμα. Ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 10:20 εχθές το βράδυ στην κοιλάδα των Τεμπών και συγκεκριμένα στο 38ο χιλιόμετρο στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Οι πληροφορίες από το ΕΚΑΒ Λάρισας και την πυροσβεστική υπηρεσία κάνουν λόγο για σύγκρουση λεωφορείου στο κτέλ της Θεσσαλονίκης με νταλίκα, με βουλγαρικές πινακίδες και γιοταχή αυτοκίνητο, με τον οδηγό του γιοταχή αυτοκινήτου να έχει ανασυρθεί νεκρός και 4 να έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Μάλιστα, ο οδηγός της νταλίκας είναι διασωληνωμένος, ενώ ένα ανήλικο κορίτσι πρόκειται πιθανότητα για την 6χρονη κόρη
του 45χρονου οδηγού του αυτοκινήτου έχει ανασυρθεί βαριά τραυματισμένο. Μέσα στο λεωφορείο επέβαιναν 18 άτομα. Να πούμε ότι σύμφωνα με το Larissa.gr, ο νεκρός ονομάζεται Μιχάλης Ζιώγας του Ιωάννη και είναι 45 ετών. Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το κίτρινο γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε, μάρκας Αλφα Ρωμαίο, είχε βολιώτικες πινακίδες. Τεράστια να πούμε πως ήταν και η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας. Ειδικότερα στο σημείο έσπευσαν 18 ασθενοφόρα από όλη τη Θεσσαλία, ενώ τα περιπολικά με αστυνομικούς είχαν διακόψει την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Να πούμε πως η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιούταν μέσω παρακαπτήρων, Έλληνα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι πρέπει να τους λένε. Ενώ στην Εθνική Οδό παρατηρούνται ουρές χιλιάδων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Να πούμε ότι περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε η διαδικασία απεγκλωβισμού επιβατών, ενώ γίνεται η προσπάθεια προκειμένου να απομακρυνθούν τα δύο βαριά οχήματα και να καθαριστεί το οδόστρωμα, ώστε οι πρώτες πρωινές ώρες να δοθεί ο δρόμος στην κυκλοφορία. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωση, οι τραυματίες είναι συνολικά 15, εκ των οποίων οι 11 έχουν μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισσας και στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισσας οι 4. Το Zoogla.gr επικοινώνησε λίγα λεπτά μετά το τροχείο με την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία ανέφερε ότι μέχρι τις 11.30 είχαν απεγκλωβιστεί 5 άνθρωποι, χωρίς ακόμα να είναι σε θέση να διευκρινίσει αν πρόκειται για νεκρούς ή για τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν στις 10 η ώρα το βράδυ. Ήταν οδηγός γιοταχή με κατεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Επιδίωξε να προσπεράσει το λεωφορείο του ΚΤΕΛ που είχε ξεκινήσει από την Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη και συγκρούστηκε με τοπικά με το φορτηγό που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα. Στη συνέχεια και οι δύο έπεσαν στο λεωφορείο. Στο σημείο αυτό, λίγο να περάσουμε να δούμε το απόσπασμα και θα επιστρέψουμε να διαβάσουμε το δελτίο τύπου. Σε εσάς θα επιστρέψω. Ναι, ναι. Αυτή είναι η εικόνα ζωντανή που έχουμε τώρα θέμα από το χώρο του δυστυχήματος, επειδή υπάρχουν άνθρωποι που αγωνιούν, ναι, και πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα. Ναι, είναι από το Άστρα, το κανάλι του Βόλου, που πέρυσι συνεργαζόμασταν κιόλας για τη μετάδοση εκπομπής μας στην περιοχή εκεί. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες, κυρίες και κύριοι, που βλέπουμε. 15 τραυματίες λοιπόν, με ειδοποιούν συνολικά, ο ένας ο νεκρός. Και αυτή είναι η κατάσταση, βλέπετε τι έχει γίνει εκεί πέρα. Πάλι καλά, μπορεί να πει κανείς με τις εικόνες που βλέπουμε. Αυτά λοιπόν, και να επιστρέψουμε στην κουβέντα. Σε αυτό το σημείο όμως να διαβάσουμε και το δελτίο τύπου του ΕΚΑΒ, το οποίο αναφέρει ότι κατόπιν της πρώτης κλήσης που δέχτηκε το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ, κινητοποιήθηκαν άμεσα όλες οι περιφερειακές μονάδες ασθενοφόρων που βρισκόνταν κοντά στο σημείο του συμβάντος. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατέφθασαν 18 ασθενοφόρα με τους διασώστες και τους γιατρούς που ξεκινούν άμεσα την παροχή της επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας στους εμπλεκόμενους. Επί τόπου ανασύρθηκε ένας νεκρός άνδρας, ένας ακόμη τραυματίας διασωληνώθηκε από το γιατρό κινητής μονάδας του ΕΚΑΒ που είχε σπεύσει στο σημείο. Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 15 τραυματίες, όπου και μεταφέρθηκαν στα δύο νοσοκομεία της Λάρισσας. Να περάσουμε να δούμε άλλο ένα απόσπασμα από το χθεσινό βραδινό τροχαίο και επιστρέφουμε. Καλησπέρα Μάκη, πριν από λίγο εντοπίστηκε ένα άψυχο σώμα ενός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή της Ντάτσα. Για να προσδιορίσουμε ακριβώς, εντοπίσαν αυτό τον άνδρα στα τουρκικά παράλια της Σύμης. Αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει το λιμενικό συνεργασία με τις προξενικές αρχές προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Δεν κατάλαβα τι είπες, στα τουρκικά παράλια. Ναι. Στη Σύμη, ποια τουρκικά παράλια? Η περιοχή που μας έδωσαν τις πληροφορίες ότι έχει εντοπιστεί το συγκεκριμένο πτώμα φαίνεται, ναι, να είναι στη θαλάσσια περιοχή της Ντάτσα. Πριν από λίγο μιλώντας με τον... υπεύθυνο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μας είπε ότι εκείνη η περιοχή θεωρείται τουρκικά παράλια. Γι' αυτό και έχει αναλάβει το λιμενικό σε συνεργασία με τις προξενικές αρχές προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση του άνδρα αυτού. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, διότι μπορεί να μην πρόκειται για τον αγνοούμενο από τη Ρόδο, μπορεί να είναι κάποιος, για παράδειγμα, κάποιος μετανάστης, ο οποίος ξεβράστηκε σε εκείνο το σημείο. Σε λίγη ώρα από τώρα φαντάζομαι ότι θα έχουμε και την ενημέρωση για αυτά. Ακούσαμε και ακόμα ένα θέμα. Αυτό το θέμα το οποίο θα συζητούσαμε μόλις τώρα. Ακούσαμε μάλλον και τον Χρήστο Τομαζάνη σε τηλεφωνική επικοινωνία που ήρθε χθες με τον Μάκη Κρανταφυλόπουλο στην εκπομπή Κίτρινος Τύπος.
Μιας και ένας νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας στα τουρκικά παράλια απέναντι από την εκβολή του ποταμού που περνάει από τη γέφυρα της Κρεμαστής και παρέσυρε τους νεκρούς των πλημμύρων στη Ρόδο. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για την ταυτότητα του νεκρού. Σημειώνεται ότι το πτώμα βρέθηκε παραμορφωμένο και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι εντοπίστηκε από Τούρκο ψαρά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το αν πρόκειται για τον αγνοούμενο Αργυρόπουλο ή όπως ακούσατε και από τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Μαζάνη, μήπως είναι κάποιος μετανάστης που επιχείρησε να περάσει παράνομα από την Τουρκία στην Ελλάδα. Την έρευνα για την ταυτοποίηση έχει αναλάβει το λιμενικό σώμα σε συνεργασία με τις προξενικές αρχές. Να πούμε ότι ειδικότερα σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ελληνικές αρχές έχουν ήδη στείλει φωτογραφία του αγνοούμενου άνδρα στις αντίστοιχες τουρκικές, προκειμένου να γίνει προσπάθεια ταυτοποίησης του πτώματος. Και αφού ξεκινήσαμε το θέμα με τη Ρόδο, να δούμε λίγο ποια είναι τα πρόσωπα της τραγωδίας Νικολέτα στην Ρόδο. Θρήνος επικρατεί στη Ρόδο από τον τραγικό θάνατο που βρήκανε η δασκάλα η Αναστασία η Κατσαρού, ο Γιάννης ο Μπαϊράμης και η Κάλλη Παναγιώτου κατά τη διάρκεια της θεομηνίας την Παρασκευή. 27χρονη δασκάλα η οποία κατάγεται από τα Ψαχνά Ευβίας και είχε φύγει πριν από λίγους μήνες με απόσπαση στη Ρόδο, ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο στις δύο τοπικές κοινωνίες. Το ίδιο ισχύει και για τον πρώην διευθυντή του επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και τη σύζυγό του, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους επιστρέφοντας από τη δουλειά στο σπίτι τους. Να πούμε πως σε απελπιστική κατάσταση βρίσκεται ο αδελφός του αγνοούμενου καθηγητή Αγγλικών από τη Ρόδο, Γιάννη Αργυρόπουλου Έλενα, ο οποίος μαζί με τους άλλους συγγενείς του 53χρονου βρισκόταν στο νησί αναζητώντας τον αδερφό του, τον Κώστα, σε περίπτωση δηλαδή είχε κάποια ελπίδα να βρεθεί. Πλέον όμως να πούμε ότι δεν υπάρχουν ελπίδες να είναι ζωντανός, αφού αυτό το περιμένουμε, όπως ήδη δήλωσαν. Το περιμένουμε να τελειώσει η έρευνα για να τελειώσει και το μαρτύριό του. Τραγικό έτσι, να χάνεις τη ζωή σου από τον καιρό. Αλλά δυστυχώς και αυτό σημαίνει. Πάντως ο κ. Αργυρόπουλος να πούμε πως εξήγησε στην ηλεκτρονική εφημερίδα ότι θεωρεί υπαίτιους για την καταστροφή που βρήκε τον ίδιο και την οικογένειά του, το κράτος αλλά και το Δήμο της περιοχής, καθώς δεν φρόντισαν ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα, Νικολέτα. Λοιπόν, είχαν προειδοποιήσει για ακραία καιρικά φαινόμενα και δεν έκαναν τίποτα. Δεν λειτουργεί ούτε το κράτος, ούτε ο Δήμος, ούτε η αστυνομία, ούτε τίποτα. Μπάχαλο και ανοργανωσιά. Λένε ότι η Ρόδος είναι, λέει, το διαμάντι του τουρισμού. Ψέματα είναι η Ρόδος των ξενοδόχων, της απάτης και της κλεψιάς, σημειώνει. Παράλληλα, να πούμε ότι εκφράζει την αγανάκτησή του για την τακτική των δύο μέτρων και των δύο σταθμών που εφαρμόζεται από τους κρατώντες. Η Ελλάδα είναι μια ζούγκλα. Δεν μπόρεσαν να κλείσουν έναν δρόμο ώστε να μην χαθούν άνθρωποι. Αν ερχόταν όμως η Μέρκελ ή ο Σόιμπλε, θα είχαν κλείσει τη μισή Αθήνα για να μην τους πλησιάσει κανείς. Δεν νοιάζονται για τους ανθρώπους. Αυτό που τους νοιάζει μόνο είναι να ξεπουλάνε τη χώρα μας. Νομίζω πως χάθηκε αρκετός κόσμος στις τελευταίες, όχι νομίζω, έτσι είναι. Είτε και από το τροχαίο χθες το βράδυ. Το οποίο ήταν συγκλονιστικό, δηλαδή σκέψου μόνο τους ανθρώπους, ας πούμε, βέβαια που κανένας δεν θέλει να συμβεί κάτι τέτοιο στη ζωή του, αλλά σκέψου τους ανθρώπους που ταξιδεύανε για την Θεσσαλονίκη και ξαφνικά βρεθήκανε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, για να πάμε σε ένα άλλο. Είναι ένα θέμα που απασχολεί αρκετούς από τους τηλεθεατές μας, Νικολέτα, και φυσικά μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμανσης. Με την καταβολή του πετρέλαιου θέρμανσης να ξεκινά από σήμερα, σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης, περίπου 265.000 νοικοκυριά θα εισπράξουν την προκαταβολή του 25% του συνολικού ποσού που δικαιούνται. Όπως φαίνεται, η αύξηση του επιδόματος στα 0,35 λεπτά από 0,28 πέρυσι έστρεψε περισσότερους σε σύγκριση με το 2012 ενδιαφερόμενους στην υποβολή αιτήσεων. Έστω και την τελευταία στιγμή, με το χιονιά να βρίσκεται πραγματικά πρώτων πυλών, μπορείτε να υποφεληθείτε από τη ρύθμιση υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο πληροφοριακό σύστημα TaxisNet. Να πούμε όμως και τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι, πως το αργότερα μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα διενεργείται μέσω τραπεζικών λογαριασμών η πληρωμή του επιδόματος σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση. Συγκεκριμένα θα καταβάλλετε το 25% του συνολικά δικαιούμενου ποσού, ενώ το υπόλοιπο 75% θα πληρώνετε όταν πραγματοποιηθεί η αγορά
αγορά πετρελαίου θέρμανσης με τη συμπλήρωση των τιμολογίων αγοράς. Να πούμε πως το επίδομα θέρμανσης δικαιούνται, να, ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος αυτού. Άγαμοι με εισόδημα έως 30.000 ευρώ και ακίνητο αντικειμενικής αξίας έως 200.000 ευρώ. Έγαμοι με εισόδημα έως 40.000 ευρώ με προαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Το ακίνητο αντικειμενικής αξίας έως 300.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 43.000 ευρώ, το οποίο να προαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Οι τρεις παραπάνω κατηγορίες που κατέχουν αυτοκίνητο μέχρι 3.000 κυβικών εκατοστών. Επίσης, το επίδομα αφορά μόνο στην κατοικία που έχετε δηλώσει ως πρώτη στην φορολογική σας δήλωση, είτε είστε ενοικιαστές είτε ιδιώτες. Υπολογίζεται βάσει των τετραγωνικών μέτρων του σπιτιού, της περιοχής και το οποίο βρίσκεται το σπίτι και των επιδοτούμενων λίτρων που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη περιοχή, Έλενα. Λοιπόν, αν είστε διαχειριστής πολυκατοικίας, θα πρέπει να το δηλώσετε στη σχετική φόρμα του TaxisNet, το ονοματεπώνυμο και τον όροφο του κάθε ενίκου, όπως και τα χιλιοστά συμμετοχής στις δαπάνες θέρμανσης. Δηλώνονται τα χιλιοστά συμμετοχής και των διαμερισμάτων που δεν κατοικούνται για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, η ελληνική επικράτεια διαιρείται σε 4 κλιματικές ζώνες. Υπάρχει η πρώτη ζώνη, στην οποία υπάγονται είναι η ζώνη για τη Γρεβενά, Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα, Δράμα, Ευρυτανία. Η δεύτερη ζώνη, Ιωάννινα, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Αρκαδία, Πιερία, Ημαθία, Πέλα, Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Χαλκιδικής, Σέρες, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, Εύρος. Η τρίτη ζώνη που είναι Αττική, εκτός Κυθήρων και νησιών Σαρονικού, Κορινθίας, Ηλίας, Αχαΐας, Ετωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βιωτίας, Ευβίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρα, Λευκάδα, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Άρτα. Η τέταρτη ζώνη είναι Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Λασίθη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Σάμος, Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη, Κύθυρα και νησιά Σαρονικού. Να πούμε ότι ανεξαρτήτως ζώνης για κάθε σπίτι χορηγείται επίδομα για τα πρώτα 120 τετραγωνικά. Ωστόσο, τίθεται ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, ανακλιματική ζώνη και ένα τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας. Να πούμε λίγο ενδεικτικά τις τιμές που είναι. Η ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου ανατετραγωνικό και ποια είναι η συνολική κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης σαν ανακατοικία, Νικολέτα. Λοιπόν, στην Α λοιπόν, ζώνη 25 είναι 3.000, στην Β ζώνη 15 είναι 1.800, στην Γ ζώνη 8 είναι 960 και στην Δ ζώνη είναι 600, Έλληνα. Να πούμε λίγο και θα το παρακολουθήσετε και εσείς στα πλάνα σας, είναι οι εικόνες που βλέπετε, θα τα πάμε βήμα προς βήμα για να μην μπερδευτείτε, γιατί εντάξει, όπως και να έχει, είναι λίγο δύσκολο για κάποιους να υποβάλουν ηλεκτρονικά κάποιες αιτήσεις. Εμείς όμως θα σας πούμε βήμα προς βήμα, είναι πολύ απλό και εύκολο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο βήμα. Να πούμε αρχικά ότι αν υποβάλλετε αιτήσεις μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, θα έχετε το 25% του προκαταβολής του ποσού. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε. Ξεκινάτε, αυτή είναι η πρώτη σελίδα. Συνδεθείτε στη φόρμα της ηλεκτρονικής σελίδας www.gsis.gr. Εάν δεν έχετε κωδικούς πρόσβασης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TaxisNet, συνδεθείτε γράφοντας τον αφημί ως username και ως password τον αριθμό ειδοποίησης ενός από τα καθαριστικά σημειώματα των τελευταίων 5 χρόνων. Να πούμε λοιπόν το δεύτερο βήμα, επιλέξτε ανάλογα με την ιδιότητά σας αίτηση ένταξη στο Μητρό Δικαιούχων του Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης έτους ή διαχειριστής εκπρόσωπος πολυκατοικίας. Το τρίτο βήμα, πάμε να δούμε και το τρίτο βήμα. Πατήστε για να συμπληρώσετε την αίτηση. Βλέπετε την αίτηση στις οθόνες σας, τη συμπληρώνετε. Να πούμε λίγο και το τέταρτο βήμα. Το τέταρτο λοιπόν βήμα είναι η απαραίτητη, φυσικά είναι η συμπλήρωση του αριθμού παροχής ηλεκτρονικού ρεύματος, όπως και αν του η κατοικία σας έχει παραχωρηθεί. Εάν είστε λοιπόν διαχειριστής, θα πρέπει το σύστημα να προσθέσετε την πολυκατοικία, συγγνώμη, για την οποία έχετε δηλώσει ότι είστε διαχειριστής. Αφότου συμπληρώσετε τα απαραίτητα πεδία, πατήστε υποβολή αίτησης. Αυτά λοιπόν ήταν τα βήματα όσον αφορά για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα θέρμανσης. Να πούμε επίσης κάτι ακόμα, ότι αν είστε διαχειριστής αλλά δεν έχετε κοινόχρηστο ρολόι ΔΕΗ στην πολυκατοικία, θα δηλώσετε το δικό σας ως διαχειριστή εκπροσώπου.
Εναλλακτικά μπορείτε να καταλήξετε σε ένα ρολόι ή θα βρείτε τον αριθμό παροχής ΔΕΗ, για το οποίο θα υπάρχει συμφωνία με όλους τους ενίκους της πολυκατοικίας σας. Να σημειώσουμε ότι περίπου 580.000 νοικοκυριά δικαιούνται να λάβουν τη χειμερινή περίοδο 2013-2014. Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου να πούμε στο 10% όσων υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Έτσι, ακριβώς, Έλενα, και αφού μιλάμε για σπίτι, να πάμε σε ένα θέμα για σπίτια μάλλον, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά τις κατοικίες, καθώς την ΙΦΗ φαίνεται να πληρώσουν για άλλη μια φορά οι ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς από την ένταξη της κρίσης οι φόροι που έχουν εκκληθεί να αποδώσουν στο κράτος γίνονται όλο και πιο βαρύ. Δεν θα χρησιμοποιήσω την έκφραση που βλέπω μπροστά μου. Δυσβάσταχτη. Όχι, Έλενα, είναι βαρύ, είναι δυσβάσταχτη, βαρύ το ίδιο πράγμα. Στοιχεία όμως που καταδεικνύουν ότι οι φόροι στην ακίνητη περιουσία έχουν οκταπλασιαστεί, παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Να πούμε πως μιλώντας σε εκδήλωση της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Πάτρας, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο Στράτος Ο Παραδιάς, ανέφερε πως οι φόροι στην ακίνητη περιουσία από 526 εκατομμύρια ευρώ το 2009 αναμένεται να διαμορφωθούν φέτος σε 2,78 δις και να αυξηθούν περαιτέρω το 2014 σε επίπεδα άνω των 3,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα όμως με τον κύριο Παραδιά, η εκτός πάσης λογικής φορολογική επιβάρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων υπλοποίησε σε μια τραγική συγκυρία σε μια περίοδο όπου η μισθωτική αγορά έχει καταρρεύσει. Χιλιάδες ακίνητα παραμένουν ξενίκιαστα, τα ενίκια μειώνονται διαρκώς και οι αγοροπολισίες ακινήτων έχουν πρακτικά ανασταλεί. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ιδιοκτητών Ακινήτων υπογράμμισε ότι οι εξοντοτικές φορολογικές επιβαρύνσεις που καθιερώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια ως δήθεν έκτακτη επιβάρυνση των ιδιοκτητών μονιμοποιούνται με τον εξαμβλωματικό και αντισυνταγματικό σχέδιο νόμου για την καθιέρωση του ενιαίου φόρου ακινήτων που παρουσίασε πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών για να τεθεί σε εφαρμογή από το 2014. Τόνισε δε πως παρόλα αυτά οι ιδιοκτήτες ακινήτων στερούνται της δυνατότητας να εκχωρήσουν μέρος της περιουσίας τους. Στο δημόσιο προκειμένου να αποφύγουν τον κίνδυνο φυλακίσεως για χρέη. Να πούμε όμως, Έλενα, πως από την μεριά του ο φορολογικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, δικηγόρος κ. Ευστάθιος Μπακάλης, τοποθετούμενος στην εκδήλωση, επισήμανε ότι οι δυνατότητες δικαστικής προστασίας των ιδιοκτητών που αδυνατούν να καλύψουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις είναι περιορισμένες για ποικίλους λόγους, τους οποίους περιλαμβάνεται η αδυναμία αμφισβητήσεων των αντικειμενικών αξιών. Το γεγονός ότι ο δικάσιμο στα φορολογικά δικαστήρια περιορίζεται επί από 5 με 7 χρόνια, χωρίς το μεταξύ να ανασταλεί υποχρέωση πληρωμής των φόρων και φυσικά και άλλα πολλά. Ο κ. Μπακάλης, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, τα δικαστήρια έχουν αποφανθεί ότι δεν νοείται φόρος κατοχής στην περιουσία χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, σε αντίθεση δε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το χαράτσι της ΔΕΗ. Λοιπόν, να πούμε και κάτι ακόμα, να πούμε ότι πριν από λίγο, στις 9 η ώρα, συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Μάρτιν Σούλτς, έχει από τις 9, όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός Αντώνη Σαμαράς. Μια ώρα αργότερα, παρουσία του κύριου Σαμαρά, δηλαδή στις 10, τώρα δηλαδή αυτή τη στιγμή, θα πραγματοποιηθεί κοινή συνεδρίαση της διάσκεψης των πρόεδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με μέλη της ελληνικής κυβέρνησης στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Ελλάδας εν ώψη της ανάληψης Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2014. Να πούμε πως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης θα ακολουθήσουν δηλώσεις του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το απόγευμα της ίδιας ημέρας, δηλαδή γύρω στις 6. Ο Αντώνης Σαμαράς θα προοδεύσει του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης στο Μέγαρο Μαξίμου. Και αφού λέμε για συναντήσεις που έχει ο Πρωθυπουργός. Θα πούμε για άλλο ραντεβού. Σήμερα θα πούμε για το άλλο ραντεβού που έχει ο κύριος Σαμαράς. Μιας και σήμερα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο, σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η συνάντηση Σαμαρά Βενιζέλου γίνεται με στόχο την οριστικοποίηση των ελληνικών προτάσεων εν ώψη της επιστροφής της Τρόικας στις 2 Δεκέμβρη, δηλαδή κοντοζυγώνει. Σιγά σιγά. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει να κλείσει την διαπραγμάτευση μέχρι το τέλος του 2013 και πριν από την επίσημη ανάληψη της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σημείο αυτό να κλείσουμε για λίγο, θα συνεχίσουμε την επικαιρότητά μας, Νικολέτα. Θα πάμε στο πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα. Ακολουθεί ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με όλα τα νέα της επικαιρότητας. Καλημέρα, για άλλη μια φορά παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα και μαζί με την Έλληνα θα βρισκόμαστε και την Κυριακή Τσανικίδη σε πολύ λίγο. Θα βρισκόμαστε στην παρέα σας μέχρι και τις 11 να σχολιάζουμε την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Να θυμίσουμε μία ακόμη φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε και εσείς στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη-ανάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε μηνύματα να μας στέλνετε και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη-ανάρτηση. Και φυσικά να μας βρίσκετε στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Και να πάμε στο θέμα μας το πρώτο, μετά το πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Η κάμερα της εκπομπής Κίτρινος Τύπος βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του ειδικού καταστήματος κράτησης νέων στην Αυλώνα. Εκεί ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος και όλη η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με νέους κρατουμένους. Η ζωή σε ένα κατάστημα κράτησης κυλάει με αργούς ρυθμούς και η καθημερινότητα αποτελεί ρουτίνα. Κάθε καινούργια ημέρα ελάχιστα διαφέρει από την προηγούμενη, αναφέρουν οι νεαροί τρόφιμοι. Μόνο τα όνειρα αλλάζουν, θα μπορούσαμε να πούμε. Πάμε να δούμε ένα μικρό οδηπορικό στις φυλακές Αυλώνα και επιστρέφουμε με ακόμα ένα απόσπασμα από τις φυλακές. Ο υπαρκτός κόσμος δεν είναι ηθικός και αγγελικά πλασμένος. Η δικαιοσύνη κρίνει και κρίνεται. Ο Φραντς Κάφκας και η αγραφή των σύγχρονων άνθρωπων να προσπαθεί μάταια να βρει διέξοδο και λύτρωση. Να βρίσκεται μετέωρος ανάμεσα στο άλυτο πρόβλημα της επιλογής, όπου τα αντίθετα συμπίπτουν, η ελευθερία και η φυλακή. Κάθε επιλογή έχει μέσα της το στοιχείο της έπαρσης και της ενοχής. Η ενοχή όμως τιμωρείται και για να αποφέρει θετικά αποτελέσματα για το κοινωνικό σύνολο είναι απαραίτητη η φόρτιση της τιμωρίας με ένα στοιχείο σοφρονισμού για τον κατηγορούμενο και παραδειγματισμού για τους άλλους. Σύμφωνα με τον περίφημο Ιταλό ποινικολόγο Τσεζάρε Μπεκαρία, στο έργο του Περί εγκλημάτων και ποινών, σκοπός της ποινής δεν είναι η εκδίκηση αλλά ο σοφρονισμός αυτού που διέπραξε το αδίκημα και ο παραδειγματισμός των άλλων. Η γενική πρόληψη του κακού και η ειδική πρόληψη, να αποτρέψει δηλαδή το συγκεκριμένο άτομο από το να ξαναεγκληματίσει. Προκύπτει έτσι ότι οποιαδήποτε και αν είναι τα ελαττήρια που όθησαν το άτομο που διέπραξε το αδίκημα, έστω και αν αυτά δεν φαίνονται άμεσα, η ποινή που θα του επιβληθεί είναι αναγκαίο να έχει έναν εξαγνιστικό, καθαρτικό χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, να παίξει ένα ρόλο νουθέτησης και όχι να φορτίζεται με το στοιχείο της εκδίκησης. Γιατί τότε πια η τιμωρία πάβει να είναι ποινή. Είδα ένα κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα τα βατζιλίκα επάνω στα όνειρά μου. Πιστεύετε ότι ο εγκληματίας είναι ψυχικά ασθενής και δεν χρειάζεται τιμωρία αλλά θεραπεία. Συνεπώς η πολιτεία ίσως θα έπρεπε να σκεφτεί να χτίζει όχι φυλακές αλλά ειδικού τύπου θεραπευτήρια που να λειτουργούν ωστόσο ως εκπαιδευτήρια. Όσο και αν μοιάζει χειμερική η φράση του Αδαμάντιου Κοραή πως και η πλέον θηριώδης ψυχή ακούουσα τα αθάνατα παραγγέλματα των αρχαίων συγγραφέων της ελληνικής γλώσσης θα μεταβληθεί εις ενάρετον. Εν τούτης είναι η πλέον ρεαλιστική. Μόνο μορφώνοντας το κεφάλι των ανθρώπων δεν θα χρειαστεί ποτέ η πολιτεία να το κόψει, έλεγε ο Ουγκό. Τιμωρία στα αρχαία ελληνικά σημαίνει βοήθεια, αρρωγή, συνδρομή. Υπάρχει ωστόσο σήμερα εφαρμογή της κλασικής έννοιας της λέξης τιμωρία στην πράξη. Μήπως η ευνομούμενη πολιτεία και εν γέννη κοινωνία θα έπρεπε να εστιάσει στα αίτια της παραβατικότητας παρά στην έννοια του σοφρονισμού, στο πριν και όχι στο μετά. Για το καλό μου, για το καλό μου. Και είναι στο θάλαμο 9, για το καλό μου, στην ηρεμία, για να βρω
Ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος, κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με νεοενήλικες κρατούμενους. Οικογένεια, οικονομική κρίση, κακές παρέες και κοινωνικό περιβάλλον συνθέτουν τα αίτια για την παραβατικότητα που μετατρέπουν ανήλικους από εν δυνάμει σε εν ενεργεία παράνομους, εγκληματίες ή θύματα. Η ζωή σε ένα κατάστημα κράτησης κυλάει με αργούς ρυθμούς και η καθημερινότητα αποτελεί ρουτίνα. Κάθε καινούργια ημέρα ελάχιστα διαφέρει από την προηγούμενη, αναφέρουν οι νεαροί τρόφιμοι. Μόνο τα όνειρα αλλάζουν, καθένας το δικό του. Μόνο οι λόγοι ποικίλουν, καθένας για το δικό του. Μία είναι ωστόσο η συνισταμένη, το προνόμιο της ελευθερίας, που για κάποιους είναι απόλυτα εκτιμητέο και για άλλους απόλυτα δεδομένο. Στην ηρεμία, για να βρω τον εαυτό μου. Ο Γιάννης Τσαριτσάνης, 21 ετών από την Θεσσαλονίκη, βρίσκεται στις φυλακές εκτείνοντας ποινή κάθριξης 22 ετών για ληστείες σε βενζινάδικα και κλοπές δικύκλων. Μιλά για τα παιδικά του χρόνια, τις κακές παρέες και την εμπλοκή του με την παραβατικότητα. Πρώτη φορά μπήκε στη φυλακή σε ηλικία 15 ετών. Πάμε όμως να δούμε το απόσπασμα και τη συνέντευξη που έδωσε στο Μάκη Τριανταφυλόπουλο και επιστρέφουμε. Γιάννης Τσαριτσάνης, Θεσσαλονίκη, ποινή 22 χρόνια για ένοπλη ληστεία. Μάλιστα. Γιάννη, πόσο είναι το λύσο τώρα? 21. 21. Πότε έμπλεξες, σε τι ηλικία? Στην παρανομία γενικώς, 12 ετών. 12 ετών. 12 ετών. Πού έζησες, πού μεγάλωσες, σε ποια γειτονιά? Μεγάλωσα στη Σταυρόπολη, στη Θεσσαλονίκη. Και έμεινα εκεί πέρα με τους γονείς μου, ώσπου σε ένα διάστημα έμπλεξα με κάποιες παρέες και βρέθηκα σε αυτό το χώρο. Οικογένεια μεγάλη? Η οικογένεια ήμουνα εγώ, ο πατέρας μου, ο αδερφός μου και η μητέρα μου. Ήμασταν τετραμελής οικογένεια. Στα 14 όμως έχω χάσει τη μητέρα μου. Από τα 14 την έχω χάσει. Από την κακιά αρρώστια. Πώς άρχισε η περιπέτεια με την... Περιπέτεια άρχισε... Με την δικαιοσύνη. Είχα γενικώς ένα θέμα, είχα μια τρέλα με τα μηχανάκια και επέλεξα αυτή τη τέτοια. Επειδή ο πατέρας μου δεν μου έπαιρνε μηχανή, έφτασα στο σημείο να πάω να κλέψω μηχανάκι. Και από τότε, από το μηχανάκι, αρχίσαμε και κλέβαμε και άλλα μηχανάκια και φτάσαμε στο σημείο αυτό που είναι σήμερα. Στα 15 χρονών μπήκα πρώτη φορά φυλακή. Εδώ πάλι στην Αυλώνα, μπήκα 15 ετών, έκατσα περίπου 11 μήνες ή 10,5, βγήκα στα 16 για πτέσματα, μικροκλοπές, δηλαδή πλημελήματα. Αργότερα ήρθαν λίγο δύσκολα τα πράγματα στη ζωή και μετά από το χαμό της μητέρας μου και δεν είχα λύση, χρουστούσαμε και χρήματα, υπήρχαν πολλά προβλήματα οικονομικά στο σπίτι, η ψυχολογική κατάσταση ήταν πεσμένη, δεν υπήρχε δυνατότητα για δουλειά. Και αναγκάστηκα να φτάσω σε ένα σημείο, δηλαδή να μπλέξω λίγο πιο χοντρά. Πιο χοντρά. Όταν λες πιο χοντρά? Όταν λέω πιο χοντρά εννοώ ότι έφτασα στο σημείο μέσα από κάποιες παρέες, από κάποιες γνωριμίες και μπήκα στο πετσί του ρόλου. Δηλαδή πήγα στις ληστείες. Από τις κλοπές, από τα πλημελήματα, άρχισα να κάνω και κακουργήματα. Όπως, παραδείγματος χάρη. Τώρα για να μιλήσουμε και για αυτό που είμαι μέσα, για ληστείες είμαι μέσα, σε βενζινάδικα. Από ό,τι ξέρω, ληστείες με ένα όπλο χωρίς σφαίρες μέσα. Ναι. Αποφάσισα και ήθελα να πάω με αληθινό όπλο. Απλά το μετάνιωσα για να μην κάνω ζημιά σε κάποιον άνθρωπο. Εντάξει, αφενός είχα κάποια προβλήματα στο σπίτι μου και έπρεπε να κάνω ένα τόσο ακραίο και επικίνδυνο πράγμα, το οποίο θα κόστιζε, μπορεί να κόστιζε και στη ζωή κάποιου ανθρώπου και να ήμουν ακόμα σε δυσκολότερη θέση. Και στη δική σου ζωή. Και στη δική μου ζωή. Ναι, ακριβώς και στη δική μου ζωή. Απλώς αποφάσισα ότι δεν θα ήθελα να το ρισκάρω, ώστε να μην γίνει κάποια στραβή, επειδή πρώτη φορά στη ζωή μου έμπλεκα σε τόσο χοντρό παιχνίδι. Και αναγκάστηκα να αγοράσω ένα άλλο όπλο, με κάποια χρήματα που έβγαλα από κάποιες μικροπαρανομίες, και να βάλω μέσα άσφαιρα. Ώστε το μόνο που, και μόνο που ήθελα ήταν να τρομάξω τον κόσμο και τίποτα παραπάνω. Κανονικό όπλο. Ένα κανονικό όπλο με άσφαιρα. Με άσφαιρα. Επαναλαμβάνω, άσφαιρα. Δεν υπήρχαν σφαίρες μέσα. Η αστυνομία βεβαίως έφτασε στο σημείο να βάζει μέσα σε κάποιες καταθέσεις της, η οποία δημιουργούσε η ίδια
να βάζει μέσα πράγματα ανεξήγητα, δηλαδή κάποια πράγματα που δεν πίστευα. Μου φορτώνανε και μου φορτώνανε και μου φορτώνανε πράγματα για κάτι που δεν έκανα. Για αυτά... σε ποια αστυνομία? Και όλα αυτά σε ποια αστυνομία, έπαιδε, στο Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Και φτάσαμε στο σημείο να με δικάσουν τελικά για τις τρεις ληστείες που έκανα, για δύο κλοπές, για οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία στον αέρα. Μου δίνουν μια ποινή 28,5 χρόνια στην αρχή. Ομολόγησες εσύ εντωμεταξύ? Ομολόγησα, ναι. Λάβανε υπόψη τους την ειλικρινή μου μεταμέλεια. Ομολόγησες το κατηγορητήριο πράξεις που δεν έκανες ή ομολόγησες μόνο αυτά που έκανες? Όχι, πράξεις που έκανα. Δικάστηκες μόνο για αυτά που έκανες? Δικάστηκα μόνο πώς για αυτά που έκανες κάνει? Στο ένα δικαστήριο, έχω δύο δικαστήρια. Να. Λοιπόν, στο πρώτο έχω κάνει τρεις ληστείες, δύο κλοπές και με δικάσαν για οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Στο δεύτερο? Στο δεύτερο ήταν διαφορετικά, πήγα μετά από καιρό. Απλά στο πρώτο με δικάσαν 28 χρόνια. 28 χρόνια, κοιτάξτε, ποινή σαν ένα 18χρονο παιδί. Λαμβάνοντας υπόψη την μεταφηβική ηλικία, λαμβάνοντας υπόψη την ειλικρινή μεταμέλεια και την οικονομική μου κατάσταση στο σπίτι. Από τα 28,5 χρόνια με αφήνουν στα 13,5 με 5.000 ευρώ ανασταλτικό. Γυρίζω στη φυλακή, είμαι έτοιμος να φύγω. Και ξαφνικά μου έρχεται πάνω στο κελί ο γραμματέας με μία απόφαση ότι με κρατάνε για μία ακόμα ένοπλη ληστεία, εξτρά, για την οποία δεν είμαι εγώ. Μάλιστα. Οι ληστείες που έκανες ήταν όλες σε βενζινάδικα? Ήταν όλες σε βενζινάδικα, ναι. Mm-hmm. Απλά αυτοί που μου φορτώσανε... Πόσα χρήματα είχες πάρει? Πόσα χρήματα? Συνολικά, 2,5 χιλιάρικα από τα βενζινάδικα. Και από τα τρία βενζινάδικα. Και από τα τρία βενζινάδικα. Περίπου 3 χιλιάρικα, περίπου 3 χιλιάρικα να λέμε ένα σωστό. Χρησιμοποιώντας όπλο με άσφαιρα. Όπλο με άσφαιρα πάντα. Έριχνες? Έχω ρίξει στον αέρα. Μια σφαίρα στον αέρα. Για εκφοβισμό. Για εκφοβισμό, ναι. Ήτανε... Το μόνο που έγινε ήταν ότι σε μία από τις ληστείες, επειδή αγχώθηκα στην πρώτη μου τη ληστεία, χτύπησα έναν άνθρωπο με το όπλο. Το χτύπησα στη μύτη. Βέβαια, άθελά μου πάνω στο άγχος μου. Όχι με σφαίρα, όχι με σφαίρα, μόνο με το όπλο. Το χτύπησα στη μύτη και του άνοιξα τη μύτη εδώ πέρα. Εντάξει, αυτός βρέθηκε λίγο σε δύσκολη κατάσταση, είχε πάει και στο νοσοκομείο. Γι' αυτό ίσως και ήταν και τα πολλά χρόνια. Αυτό που δεν θεωρώ δίκαιο είναι το ότι να δικαστώ δίκαια για αυτό που έκανα. Όχι για αυτό που δεν έκανα. Έπρεπε να είμαι έξω στους 8 μήνες φυλακής μου. Μετά από κάθε ληστεία, τι αισθανόσουν? Πέρα και να μου πεις, δηλαδή, ξέρεις, μέσα σου δημιουργείται μια εντύπωση, έτσι, συνηθίζεις το να κάνεις αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, σε αυτό έχετε δίκιο. Το πώς αισθανόμουν... Σημαντικό μιλάμε, ναι. Δηλαδή, ναι. Πρέπει να σας μιλάω στο πληθυντικό. Έγινε μάχη. Κύριε Γιάννη. Έγινε μάχη. Λοιπόν, είχα άγχος. Είχα άγχος το γενικός μετά από όλη αυτή την κατάσταση, το τι θα συμβεί, το τι θα προκύψει, με πιάζει αστυνομία, εννοείται. Δεν μπορώ να πω όμως ότι ένιωθα και πολύ άσχημα, γιατί το έκανα για ένα συγκεκριμένο λόγο, για να σώσω την οικογένειά μου. Για τίποτα άλλο. Για τίποτα άλλο. Ούτε για προσωπικό μου όφελος, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Το έκανα για να σώσω μόνο και μόνο την οικογένειά μου. Έφτασε σε αυτό το σημείο. Τον πατέρα και τον αδερφό. Τον πατέρα και τον αδερφό. Εντάξει. Φαντάζομαι ότι ονειρεύεσαι. Ναι, εννοείται. Εδώ μέσα, ποια είναι τα όνειρα της φυλακής? Ποια είναι τα όνειρα? Τα όνειρά μου αυτή τη στιγμή είναι να φτάσω σε ένα σημείο πέρα από τη φυλακή, να φύγω από τη φυλακή, να κοιτάξω πώς να διορθώσω τα λάθη μου, να φτιάξω μια αξιοπρεπές οικογένεια. Θες να κάνεις αξιοπρεπή οικογένεια? Ναι. Περίμενε τώρα, όπα. Φαντάζομαι ότι θα είσαι πολύ καλός πατέρας για τα παιδιά σου. Πιστεύω πως ναι, έχω τη δυνατότητα. Και φαντάζομαι ότι έχεις σκεφτεί τι πρέπει να κάνεις για να μην βρεθούν και τα παιδιά σου σε τόσο δύσκολη θέση. Εννοείται, όπως το κάνω και για τον αδερφό μου. Έχεις βάλει πρόγραμμα, δηλαδή? Έχω βάλει πρόγραμμα στη ζωή μου πλέον. Μετά έχω κλειστεί στον εαυτό μου, έχω κάνει κάποιες σκέψεις και βλέπω ότι κάτι θα κάνω στη ζωή μου, κάτι θα κάνω. Κάτι θα κάνω, το έχω, δηλαδή πλέον το έχω. Τα χέρια μου πιάνουν, έστω μια δουλειά θα βρω, κάτι αξιοπρεπές θα κάνω. Ώστε να προχωρήσω μπροστά. Πόσα χρόνια πιστεύεις ότι θα μείνεις ακόμα? Έτσι όπως το έχω σκεφτεί, σαν ένα πλάνο μπροστά και έχω κάτσει κάτω βάση μαθηματικών και έχω βγάλει κάποια αποτελέσματα. Mm-hmm. Είμαι 3 χρόνια μέσα στη φυλακή. Θέλω τουλάχιστον άλλα 2 χρόνια. Πες μου κάτι. Αυτό δεν το έχεις φανταστεί ποτέ πως είναι μέσα στη φυλακή. 3 χρόνια να είσαι στο κελί. Να το είχα φανταστεί.
Όχι, πώς να το είχα φανταστεί, εφόσον δεν το είχα ζήσει. Αν ήξερες πώς είναι, θα αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα για σένα. Εννοείται. Θα σε φρέναρε. Θα υπήρχαν πολλά χι μπροστά μου. Πώς είναι στη φυλακή 3 χρόνια. Στις αρχές ήταν δύσκολα. Στις αρχές ήταν δύσκολα η φυλακή. Δεν μπορώ να πω. Υπήρξαν και καλές στιγμές, υπήρξαν και κακές στιγμές. Τα πάντα υπάρχουν παντού. Εντάξει, με τον καιρό, κερδίζοντας πράγματα, κάνοντας δουλειές, ασχολώντας με τη μουσική, περνώντας μία τάξη στο σχολείο με την οποία έχω βραβευτεί κιόλας και από τον ίδιο τον υπουργό και από τον πατέρα Μάρκο. Θεός χωρίς τον έννοια έχει επιβιώσει ο πατέρας Μάρκος, η αδερφή του μας έδωσε τα βραβεία. Έχω δει τα πράγματα διαφορετικά. Τα πράγματα διαφορετικά, δηλαδή με τον καιρό, τα πράγματα κατασταλάζουν, βάζεις δηλαδή κάποια συγκεκριμένη πορεία, ώστε θα πεις εκεί πέρα πρέπει να πάω. 18 ετών μπήκες φυλακή. 18 ετών. Στη δεύτερη φυλακή. Στη δεύτερη. Και η πρώτη. Η πρώτη ήταν 15. Πόσο καιρό έμεινες στην πρώτη μέσα. Περίπου ένα χρόνο, 10,5 μήνες. Δεν βοήθησε όμως για να μην ξανακάνεις πράγματα. Όχι, δεν βοήθησε. Γιατί τότε δεν είχα τη δυνατότητα. Δεν κατάλαβες τι είναι φυλακή τότε. Ναι, ναι. Ήσουν πολύ μικρός. Δυστυχώς δεν ήμουν καθόλου όριμος. Το βλέπεις για πλάκα. Ναι. Πώς είναι να ακούς κάθε μέρα αυτά τα κάγκελα να κλείνουν, να ανοίγουν, μπαμ, να βαράνε πόρτες. Ανυπόφορα. Ανυπόφορα. Δεν είναι σίγουρο. Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Τίποτα άλλο. Τι έχω βάλει ένα πρόγραμμα, εντάξει, κάπως να περάσει η μέρα μου. Τη γυμναστική μου, σηκώνομαι το πρωί, κάνω τρέξιμο. Έρχομαι, κάθομαι, βλέπω τηλεόραση. Πηγαίνω στη δουλειά μου, κυρνάω από τη δουλειά μου στις 2 ώρα το μεσημέρι. Ποια είναι η δουλειά σου? Δουλεύω σαν καθαριστής. Καθαριστής. Ναι. Σαν καθαριστή δουλεύω. Σκέφτηκες, έχει λύκειο εδώ μέσα και γυμνάσιο. Ναι, 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 ναι. Να τελειώσεις, να δώσεις εξετάσεις, να δεις κάπου. Κοίταξε να δεις, Μάκη. Μετά από 3 χρόνια φυλακής, έχω πάει στο σχολείο, έχω τελειώσει μια τάξη βέβαια. Αλλά μετά από 3 χρόνια φυλακής, εφόσον έχω τη δυνατότητα να κερδίζω πράγματα, με τη δουλειά μου βέβαια, με τη δουλειά μου, θα ήθελα να. Και έχω κερδίσει βέβαια το προνόμιο της ελευθερίας, να κινούμαι κάπως ελεύθερα. Δεν θα είμαι κλεισμένος δηλαδή σε ένα χώρο. Θα πηγαίνω σε ένα γραφείο να καθαρίζω, θα πηγαίνω κάπου αλλού να καθαρίζω. Θα κινούμαι, θα περνάει η μέρα μου. Θα ενεργώ τον εαυτό μου κάπως. Πλέον δεν με ενδιαφέρει προς το παρόν εδώ πέρα από το σχολείο. Ώστε αυτό που σου είπα, να κερδίσω το προνόμιο της ελευθερίας. Αυτό ήθελα να κερδίσω και το κέρδισα. Η φυλακή είναι σχολείο. Για κάποιους ναι, για κάποιους όχι. Το κάγκελο που χτυπάει είναι ένας θόρυβος που θα μείνει για πάντα μέσα στη ψυχή σου. Φαντάζομαι και όταν θα ζεις ελεύθερος... Δεν ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέται. Αυτές οι μεγάλες εμπειρίες, είτε καλές είτε κακές, δεν ξεχνιέται. Έχει καλές εμπειρίες η φυλακή. Η φυλακή, οι καλές εμπειρίες, δεν θα μπορούσα να το πω, όχι. Έχει ευκαιρίες καλές. Όπως? Όπως, η μουσική. Η μουσική. Εγώ... Εδώ και 2 χρόνια κάνω μουσική, ασχολούμαι με τη μουσική. Και έχω κάνει και μεγάλες συναυλίες. Έχω κάνει αφιερώματα. Είχα ξεκινήσει με ένα συγκρότημα τους Wings. Τραγουδάς. Τραγουδάω και έχω μάθει και κιθάρα πλέον. Έχω μάθει και κιθάρα. Αργότερα έχω κάνει τα μεγάλα μου τα αφιερώματα στο Βασίλη του Παπακοσταντίνου, στον Αλχίνο Ιωαννίδη, στη Χάρης Αλεξίου. Και τώρα περιμένουμε και ακόμα κάποιους να έρθουν. Είναι έκπληξη. Δεν θα πω το όνομά του. Απλά μέσα από τη μουσική ορίμασε το μυαλό μου, έμαθα να εκφράζομαι καλύτερα. Πες το όνομά του, γιατί έτσι αλλιώς όταν παίξει η εκπομπή θα έχει τραγουδήσει. Οπότε δεν θα έχει τραγουδήσει. Δεν θα έχει τραγουδήσει. Θα έρθει πολύ αργότερα. Θα έρθει πολύ αργότερα. Δεν θέλω να το πω, θα είναι έκπληξη. Είναι καλλιτεχνικό. Είναι καλλιτεχνικό όνομα, μεγάλο. Με το τραγούδι. Τραγούδι και συνθέτης. Συνθέτης και τραγουδιστής. Ναι. Το λες αυτό γιατί. Είναι το επάγγελμα που θες να ακολουθήσεις, βγαίνοντας από εδώ. Κοιτάξτε, εφόσον 2 χρόνια πηγαίνω τόσο καλά εδώ, γιατί να μην το αξιοποιήσω και έξω. Γιατί να μην το αξιοποιήσω. Εφόσον έχω τη δυνατότητα και μου δοθεί κάποια ευκαιρία έξω, γιατί όχι. Αυτό ονειρεύεσαι να κάνεις. Είναι και αυτό μέσα στα όνειρά μου. Να τραγουδήσεις και να κερδίσεις τη ζωή σου. Να κερδίσεις τη ζωή σου, ναι. Ωραίο όνειρο. Υπέροχο, όχι ωραίο. Όχι μόνο ωραίο. Υπέροχο. Υπέροχο. Ξέρεις τι ωραία είναι να έρχονται οι γονείς σου στη φυλακή να σε βλέπουν σε μια συναυλία, να κάθεσαι στα σκαλιά, να τραγουδάς ένα ωραίο τραγούδι και να βλέπεις τον πατέρα σου και τον αδερφό σου να ανακρίζουν από χαρά. Και την ώρα που παίζεις κιθάρα να σε πιάνουν τα κλάματα.
να, μια τόσο ωραία στιγμή. Μια τόσο ωραία στιγμή. Αυτή η στιγμή έπρεπε να μείνει για μένα στην ιστορία. Στην ιστορία έπρεπε να γραφτεί. Αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα. Δεν υπήρχε. Κανένας δεν θα... Αυτό που είναι που είπα πριν, το εμείς και το εγώ, θα κοιτάξουν ένα γενικότερο πλάνο. Κάποιος όταν θέλει να πάρει κάτι θα κοιτάξει ένα γενικότερο πλάνο. Δεν θα κοιτάξει κάπως συγκεκριμένα. Αυτό είναι πλάνο της δικής σου ζωής. Αυτό είναι πλάνο της δικής μου ζωής, ναι. Θα γράψει η κάμερα της ψυχής σου. Εννοείται. Και δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ. Να, εδώ πέρα που φτάσαμε, Μάκη, βλέπεις τι γίνεται. Βλέπω. Βλέπεις πώς αλλάζει η ζωή. Από ένα μικρό παιδί που έμπλεξα και έφτασα σε ένα σημείο που να μην ξέρω τι να κάνω πλέον, να αρχίζω να κλέβω, να κάνω αλητίες. Τώρα τ' άλλο, μπήκα μέσα στη φυλακή και έβαλα μυαλό. Ευχαριστώ τον Θεό που με έβαλε στη φυλακή. Πραγματικά χαίρομαι που μπήκα στη φυλακή, Μάκη. Χαίρομαι, αυτή τη στιγμή χαίρομαι. Οι άνθρωποι της φυλακής τι διαφορά έχουν από τους έξω, αυτοί που είναι μέσα, εντός των τυχών? Διαφορά ελάχιστη. Εδώ πέρα τώρα στις πιτσιρικάδες που είμαστε λίγο ελάχιστοι. Εντάξει, κάποιοι είναι πιο σκληροί από ότι έξω. Έξω την έχουν δει διαφορετικά τη ζωή. Την έχουν δει διαφορετικά. Και έξω είναι πολύ σκληροί. Όχι για όλους. Όχι για όλους. Όχι για όλους. Αλλά... Κοίταξε να δεις, Μάκη, να σου πω κάτι. Είναι πολλοί άνθρωποι το μέσα, σκληρό υπάρχει και μέσα στη φυλακή. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μέσα στη φυλακή που αγωνίζονται για πράγματα. Εντάξει, αγωνίζονται για μια αξιοπρεπέστατη ζωή. Είμαι 21 χρονών, θα βγω έξω. Θα ψάχνω σαν τον τρελό να βρω δουλειά. Πλέον παλιότερα δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Πλέον έχουν αλλάξει. Και πρέπει ο κόσμος να ξυπνήσει. Πρέπει να αγωνιστεί, να τρέξει. Η δύναμή μας είμαστε εμείς. Η δύναμή μας είμαστε εμείς. Ακούσαμε και την συνέντευξη που παραχώρησε στον Μάκη Τριανταφυλόπουλο, ο νεαρός από τους κρατούμενους. Είναι από τις πιο ειλικρινή συνέντευξη που έχουμε ακούσει, ίσως από άλλων ιδιαίτερα πιο ιδιαίτερων προσώπων. Σίγουρα είναι πολύ πιο ειλικρινή σαν συνέντευξη και τα πράγματα αυτά που είπε. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε ένα ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Παναγιώτης ο Βλαχουτσάκος, η Κωνσταντίνα Αναστασία Τζάνου και ο Φίλιππος Καραμέτος. Και είναι μετά, πώς να το πούμε, όπως λέγαμε παλιά, ότι οι γιατροί παίρναν φακελάκια, τώρα εκτός από τους γιατρούς παίρνουν και οι καθηγητές. Έτσι λοιπόν, ένα μεσημέρι Τετάρτη, σε ένα το τεχνολογικό, βρισκόμαστε σε ένα το τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας. Θα σας περιγράψουμε λίγο την εικόνα που επικρατεί, όπως μας την έχουν μεταφέρει και εμάς οι συναδέλφοι που έκαναν το ρεπορτάζ. Στο διάδρομο έξω από το εργαστήριο επικρατεί συνωστισμός. Πάνω από 10 φοιτητές συνομιλούν μεταξύ τους με το βλέμμα καρφωμένο στην πόρτα. Περιμένουν καρτερικά μέχρι να τους δοθεί το πράσινο φως για να εισέλθουν. Μετά από λίγα λεπτά, δύο φοιτητές κάνουν την εμφάνισή τους από τα ενδότερα του εργαστηρίου, γνέφοντας τους φοιτητές τους με νόημα ότι όλα πήγαν καλά. Στη συνέχεια εμφανίζεται ο καθηγητής και διατάζει 5 από αυτούς να μπουν μέσα και να κλείσουν την πόρτα. Είναι και άλλα παιδιά μαζί μας, απλά δεν μπήκαμε όλοι μαζί. Χθες μας είπες αν μπορούμε να βρούμε και άλλους φοιτητές και το κάναμε, ψελίζει ένας από τους νεαρούς. Ναι, λέει, σας το είπα, θα πάτε όλοι μαζί, θα περάσετε το μάθημα, θα πάρετε 8 με 100 ευρώ, απαντά ο καθηγητής, ο οποίος όπως φαίνεται καταλαβαίνει πολύ καλά τι εννοεί ο συνομιλητής του. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις, οι οικονομικές προτάσεις αρχίζουν να πέφτουν στο τραπέζι, καθώς οι φοιτητές προσπαθούν να εξασφαλίσουν το δυνατόν καλύτερο βαθμό με λιγότερα χρήματα. Το βίντεο ντοκουμέντο που εστάλει στη ζούγκλα αποδεικνύει ότι σε ένα από τα πιο γνωστά ιδρύματα της Ελλάδας, αν τα πορτοφόλια είναι γεμάτα, η γνώση περιτεύει. Όπως διαβάζουμε λίγο παρακάτω, οι τιμές λέει, που ακούγονται κυμαίνονται μεταξύ 80 και 130 ευρώ. Αυτό που αλλάζει είναι ο βαθμός. Ο καθηγητής δεν κάνει μειώσεις, δεν είναι πολλά. Εδώ αυτός θα χαλάει στα μπουζούκια σε ένα βράδυ. Άντε τώρα, λέει, το έχουμε φτάσει, λες και πας να ανοίξεις μπουκαλάκι. Το έχουμε ξεφτυλίσει. Έτσι λοιπόν, λέει ο καθηγητής, μάλλον έτσι προσπαθεί, μάλλον προσπαθειά του να δικαιολογηθεί, έτσι λέει. Τελικά ο τιμοκατάλογος διαμορφώνεται ως εξής. Με 100 ευρώ εξασφαλίζεις ένα οχτάρι. Με 120 ευρώ ένα εννιάρι και με 130 ευρώ εξασφαλίζεται η αρίστευση. Και όλα αυτά χωρίς να χρειαστεί καν οι φοιτητές να μπουν στον κόπο να γράψουν εξετάσεις. Ενδεικτική μάλιστα της προκλητικής τάσης που τηρεί ο εν λόγω καθηγητής του Ιδρύματος είναι η απάντηση που δίνει σε έναν φοιτητή ο οποίος τον ρωτά αν μετά την καταβολή των χρημάτων ο βαθμός είναι εγγυημένος.
Αυτό θα μας τρελάνει, ρε. Δηλαδή, ποιος είναι καθηγητής, ρε, φωνάς γελώντας, ενώ αποστομωτική είναι και η δήλωσή του προς τους μαθητές ότι παρόλο που οι εκπαιδευτικοί απεργούν και οι σχολές θα κλείσουν για κάποιο διάστημα, αυτός θα παραμείνει ανοιχτός. Σε εισαγωγικά, λοιπόν, πάμε να δούμε και το βίντεο ντοκουμέντο που εστάλει στη ζούγκλα και επιστρέφουμε. Από πίσω, η δική μου την ηλεκτρολόγια. Αυτέ που είδαμε σύντομα, μπορούμε να μπορούμε να βρούμε πολλά μα πέσει. Τι είναι 4 άτομα. 4. Τι να σου πω. Θα πάω όλοι μαζί. Τι να κάνω με το τέλο, θα πάω το αυτό. Τι, πόσο. 100 προ θέση που είμαι 150. 100 ή 150. 100. Πέρυσι τα παιδιά, πέρυσι τα παιδιά 80 δώσαν και τις έβαλες 7. Δύο, όχι, δεν ήταν δύο. Πέρυσι ήταν δύο άτομα και τους είχες πήγα τον 20 και μετά σου πήγες 80. Δεν ξέρω, κάτι δίπλα δώσαν 80 και μετά ήταν 6 πάλι. Ναι, 6 μήνων, ξέρω, 6. Ωραία, με τα καθαρκό τι πάθουν. 7. Και λίγο. Θα μας αφήσει να σου πει το κοίτα, είμαστε εδώ. Σου δώσανε 150 και πόσο το βάλεις. Σου δώσανε 150 για δεκάρια. Τα παιδιά μπήκαν τώρα. Μπορεί να μην δεκαράκι που πάρουμε. Για πάρουμε δεκαρία. Ωραία, 120 ένα δεκαράκι. Όλοι. Όλους,
αυτό γίνεται, γίνεται. Σίγουρα θα πάμε. Αύριο θα σε δω. Εγώ δεν άρεσε. Εγώ δεν άρεσε. Ξέρω πότε θα γίνεται. Γίνεται, γίνεται. Έτσι. Ναι, χωρίς να το δώσω, γίνεται. Γιατί το έχει δώσει. Όχι. Τότε τι να το δώσει. Αυτό λέω. Σα το λέω. Σου είπα, δουλεύω Αθήνα, δεν μπορώ να κάνω. Δεν παθήνα, δεν μπορώ να κάνω. Τώρα το συζητάμε, δεν ξέρω τι να συζητάμε, αλλά θα συζητάμε, δεν έχω πει. Με 120 ευρώ λοιπόν, ένα οχταράκι. Μια χαρά. Καλέστε μας. Λοιπόν, ας αλλάξουμε θέμα. Και πάμε στους εδραπέτες από την Αλβανία, μιας και συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των τριών επικίνδυνων και βαριά οπλισμένων δραπετών που απέδρασαν προχθές από τις φυλακές Ντρενόβ στα νότια της χώρας. Οι αστυνομικές δυνάμεις της Αλβανίας έχουν τοποθετήσει θερμικές κάμερες σε διάφορα σημεία στην νότια Αλβανία. Το έργο τους το δυσχεραίνουν οι κακές καιρικές συνθήκες που κρατούν τις τελευταίες μέρες στην Αλβανία. Να πούμε ότι οι τρεις δραπέτες, σύμφωνα με την αλβανική αστυνομία, έχουν πάρει χωριστούς δρόμους. Στα ελληνοαλβανικά σύνορα έχουν στραφεί έρευνες για έναν από τους δραπέτες, καθώς έχει συγγενεί στην περιοχή Γκραμότσι. Και από εκεί θα μπορούσε να διαφεύγει προς την Ελλάδα με τη βοήθειά τους. Επιποδός όμως βρίσκεται και η ελληνική αστυνομία σε περίπτωση που οι δραπέτες θελήσουν να περάσουν σε ελληνικό έδαφος. Χθες μάλιστα συνελήφθησαν 4 από τους δραπέτες μετά από επιχείρηση της αλβανικής αστυνομίας και των ειδικών δυνάμεων σε μια εγκαταλελειμμένη αποθήκη κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της Πρέντζας. Σύμφωνα λοιπόν με το Αλβανικό Υπουργείο Ιστορικών, οι δραπέτες είναι οπλισμένοι και επικίνδυνοι, καθώς είναι όλοι καταδικασμένοι σε ισόβια, κάθριξη και ανθρωποκτονίες. Η απόδραση προκάλεσε έκτακτη σύσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών, του Γενικού Εισαγγελέα και του Υπουργού Δικαιοσύνης, οι οποίοι κάλεσαν με ανακοίνωσή τους τους πολίτες να προσέχουν και να ενημερώσουν τις αρχές σε περίπτωση που αντιληφθούν κάποιον από τους καταζητούμενους κακοποιούς. Μάλιστα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας δίνει και αμοιβή για όποιον δώσει πληροφορίες για τους δραπέτες. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο YouTube, όπου τίτλοι τέλους πέφτουν μεταξύ της μεγάλης εταιρείας Finos Film, της εταιρείας λογού κινηματογράφου και του YouTube. Έτσι λοιπόν, η Finos Film διακόπτει τη συνεργασία της με το YouTube, καθώς όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο υπέρογκο κόστος των πνευματικών δικαιωμάτων, ακόμα και για την προβολή ολιγόλεπτων αποσπασμάτων. Να πούμε ειδικότερα σε ανακοίνωσή της η Finos Film αναφέρει ότι δεν θα μπορούσε να καλύψει τις παράλογες διεκδικήσεις πνευματικών δικαιωμάτων από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης συγγενικών και πνευματικών δικαιωμάτων, τα οποία ήταν εντελώς δυσανάλογα και υπέρογκα με τα προσδοκόμενα και δημιουργηθέντα έσοδα. Ήδη από τον Οκτώβριο η εταιρεία είχε αντικαταστήσει τις εταιρείες με αποσπάσματα σε ένδειξη καλής θελήσεως, όπως αναφέρει, απέναντι στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης συγγενικών και πνευματικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, ακόμη και για την προβολή αυτών των ολιγόλεπτων αποσπασμάτων στο YouTube, το κόστος ήταν αρκετά μεγάλο και η Finos Film αποφάσισε να διακόψει κάθε προβολή τους. Σημειώνεται ότι η Finos Film, στο πλαίσιο της ψηφιακής στρατηγικής, αποφάσισε πριν 3 μήνες, σε συνεργασία με τις αττικές εκδόσεις και την Google, να ανεβάσει στο YouTube ολόκληρες τις ταινίες της, με στόχο να προστατεύσει τα περιουσιακά της στοιχεία από την πειρατεία, δεδομένου ότι σχεδόν το σύνολο των ταινιών είχε ανέβει παράνομα στο YouTube. Καθώς και να δώσει τη δυνατότητα κυρίως στους νέους να γνωρίσουν τον παλιό, καλό ελληνικό κινηματογράφο. Ενώ στην ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι δεν αποσκοπούσε σε κάποιο οικονομικό έφελος, αφού ήταν γνωστό εκ των προτέρων ότι τα προσδοκόμενα έσοδα ήταν άνευ ουσιαστικού αντικειμένου. Να πούμε συγκεκριμένα τι δήλωσε η εταιρεία. Βρισκόμαστε σε μια πολύ δυσάρεστη θέση που αναγκαζόμαστε να στερήσουμε ένα μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς από το κοινό. Είναι πραγματικά κρίμα που οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης συγγενικών και πνευματικών δικαιωμάτων δεν είναι σε θέση να δουν την ευκαιρία που παρουσιάζεται για να αγαπήσουν και οι νεότερες γενιές αυτές τις ταινίες μέσα από την πλατφόρμα του YouTube και να καταπολεμηθεί η πειρατεία. Η Finos Film θα είναι πάντα ευγνώμων στο κοινό που τόσο ζεστά αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια και λυπούμαστε ειλικρινά που φτάνουμε στο σημείο να του στερήσουμε την πιο αγνή και αυθεντική εμπειρία του ελληνικού κινηματογράφου.
Και να πάμε όμως στον ξένο κινηματογράφο, μιας και έχουμε ένα τρέιλερ Κυριακή. Ναι, η καινούργια ταινία «Κρυφή ζωή» του Walter Mitty, έναν εντελώς διαφορετικό Ben Stiller. Έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε στην ταινία «Η κρυφή ζωή» του Walter Mitty, η οποία βασίζεται σε μια ιστορία που δημοσίευσε ο James Thurber το 1939 στο περιοδικό New Yorker. Ο πρωταγωνιστής ακροβατεί ανάμεσα στα όνειρα και την πραγματικότητα και ξεκινάει ένα ταξίδι που θα τον οδηγήσει μέχρι την Ιμαλάια. Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου. Και εδώ πέρα βλέπουμε το τρέιλερ της ταινίας. Hi, I can't seem to leave a wink for someone. Okay, I'm looking at your profile. You left a lot of this stuff blank. Okay, well, I haven't really been anywhere noteworthy or mentionable. Have you done anything noteworthy, mentionable? Is this the real life? Is this just fantasy? She's gonna blow! Hey, my man, you still there? No, I just, like, zoned out for a second. Oh, okay. Do you do that a lot? We have ahead of us the privilege of publishing the very last issue of Life magazine. Jumping up and down the floor. And for the final issue, we just received a negative 25 from Sean O'Connell for the cover. It's 25. It's not there. I know. It had a song that mowed the lawn. The ice, Jace, she moves like a woman. Where have you been? Testing the limits of the human spirit. I'd like to climb your hair, test that out. Hey. Hey. How was your weekend? I had an awesome weekend. Wow. What is it you call it when he goes into one of his little places? Oh, zoned out. You do that now and then. What's the matter? I lost the picture. Yo, next time I see that picture. Oh! Hey, Dream Machine. Next time I see you, you see the picture. You should know. Crack the case. I love mysteries. There's parts you think can't connect, and then in the end they do, and it makes total sense. I used to have this idea of who I wanted to be, what I wanted to do. Life is about courage and going into the unknown. Ενδιαφέρουσα φαίνεται η ταινία, λοιπόν. Θα πάμε να τη δούμε κι εμείς. Ωραία, ωραία, ωραία. Φαίνεται και ο Ben Stiller είναι πολύ ωραίος και τον έχουμε συνηθίσει πιο κωμικούς ρόλους μέχρι σήμερα. Ειδικά η ερμηνεία του στο μουσείο. Μια νύχτα στο μουσείο. Δεν την έχω δει. Αλήθεια, τρομερή κωμωδία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και θα κλείσουμε με ένα βίντεο το οποίο αποτελεί μια διαφήμιση και δείχνει πώς θα ήταν τα τελευταία 10 χρόνια ενός ανθρώπου αν είχε επιλέξει τον υγιεινό τρόπο ζωής και πώς είναι αν είχε προτιμήσει μια ζωή με καταχρήσεις. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide.
The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future. Τα πήρα τα μηνύματά σας νομίζω μετά από αυτό το βίντεο. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι τότε παραμείνετε στις οθόνες των υπολογιστών σας, στα tablet σας, στα κινητά σας, από όπου μας παρακολουθείτε, γιατί ακολουθεί η εκπομπή «Ένας τρελός, τρελός κόσμος» με τον Κώστα Μπετινάκη, αλλά και ακόμα ένα full γεμάτο πρόγραμμα, ενημερωτικό, ψυχαγωγικό, μέχρι και τις 12 το βράδυ υπάρχουν πάρα πολλές εκπομπές, η οποία είναι για το γούστο σας του καθενός. Πάντως, μετά από εμάς τώρα ακολουθεί, όπως είπαμε, εκπομπή «Ένας τρελός, τρελός κόσμος». Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Μέχρι τότε να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Γεια σας.